Σε μια ασφικτικά γεμάτη αίθουσα με σχεδόν 700 παρευρισκόμενους σε γνωστό κοσμικό κέντρο στην περιοχή της Ποινίας, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Δημοτικής Παράταξης Ήλιδα, Νέα Μέρα, του Δημάρχου Ήλιδας Χρήστου Χριστοδουλόπουλου. Θα πούμε ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και είτε σε όνος των αιώνων, αμήν. Χρόνια πολλά. Με την ευχή του Αγίου Βασιλείου. Ο Παπακώστας είναι φίλος μου και ήρθε από τις Βενιτσές για να μας ευλογήσει. Να σε καλά, Παπακώστα. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε σύσσωμη η Δημοτική Αρχή και το σύνολο των αιρετών της πλειοψηφούσας παράταξης, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν τη βραδιά δεκάδες εκπρόσωποι αρχών, φορέων, συλλόγων και σωματείων του Δήμου Ήλιδας και συνολικά της Ηλίας. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος αποκάλυψε, όπως είπε, την πικρή αλήθεια των 3,5 ετών που πέρασαν και περιέγραψε τα καλύτερα χρόνια που έρχονται. Είμαστε η μεγάλη δύναμη αλλαγής, η μεγάλη και ήρεμη δύναμη δημοκρατικής έκφρασης και η μαζική συμμετοχή απόψε εδώ αποδεικνύει ότι οι δεσμοί μας είναι αληθινοί. Φέτος, το 2018, για πρώτη φορά, μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι δεν χρειάζεται να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Το 2018 μπορούμε να λέμε με αυτοπεποίθηση κάθε φέτος και καλύτερα. Και αυτό το καταφέραμε όλοι μαζί. Αυτά ήταν κάποια από τα χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας του Δημάρχου Ήλιδας κατά την έναρξη, ενώ συνέχισε αναφερόμενος στα όσα έγιναν τα 3,5 χρόνια της θητείας του για τον άθλο που πετύχαμε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη διάρκεια της ομιλίας άσκησε αρκετές φορές κριτική στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως για τα όσα αναγκάστηκε η νυν Δημοτική Αρχή να πληρώσει σε δεδικασμένες αποφάσεις που ήρθαν, όπως είπε, ως αποτέλεσμα κακοδιαχείρισης της Δημοτικής Αρχής Λιμπέρη. Ποιος θα έχασε τα δημοτικά διαμερίσματα? Ο Δήμος, η αγορά μας. Και προσοχή, αυτά τα χάσαμε, πάνε. Ακολουθούν όμως άλλα 10. 10 εκατομμύρια που θα τα πληρώσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, μετά από την βέβαιη έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Διότι είναι μελέτες οι οποίες έχουν παραδειχθεί, έχουν ψηφιστεί από τα συμβούλια και ως εκ τούτου δεν θα βρεθεί δικαστήριο που να μην τους δικαιώσει. Ψεύτης να πω, για να τα πληρώσουμε εμείς. Αυτά τα 10 εκατομμύρια είναι ένα φάντασμα που πλανάται πάνω από την πόλη. Αυτά είναι τα λεγόμενα χρέη αγνώστου πατρός. Καθώς πρόκειται για χρέη που δημιουργήθηκαν με προφορικές αναθέσεις, συμπληρωματικές συμβάσεις, χωρίς πιστώσεις, χωρίς να εγγραφούν στον προϋπολογισμό, χωρίς να εγγραφούν στο βιβλίο χρεώσεων των Δήμων, χωρίς να γνωρίζει κανένας τίποτα. Ένα όργιο παρατυπίας και μεγαλομανίας που θα το πληρώνουμε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα 10 εκατομμύρια δεν είναι μια αόριστη έννοια. Είναι αληθινά χρήματα που θα τα στερηθούν οι δημότες. Χρέη αγνώστου πατρός, αλλά όχι για πολύ ακόμη. Γιατί μετά τον εντοπισμό των αναγκαίων στοιχείων, εγκαταστάθηκε στο Δήμο κλιμάκιο ελεκτών δημόσιας διοίκησης, το οποίο σαν επίσημο και αδιάβλητο όργανο της πολιτείας, είναι αρμόδιο να μας πει ποιος, γιατί και πώς υποθήκευσε το μέλλον ενός τόπου χωρίς τύψεις. Στην συνέχεια, ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος μίλησε για τα έργα που υλοποιήθηκαν, για όλα αυτά που δρομολογούνται, αλλά και για τα προβληματικά έργα που, όπως είπε, κληρονομήθηκαν, αλλά εν τέλει ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Μέσα στο καλοκαίρι να δημοπρατηθεί το νέο έργο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου Τσαμαλιάδας με εργασίες 2,5 εκατομμυρίων που θα αλλάξουν μια για πάντα την εικόνα της πόλης. Στη μονάδα της ολοκληρωμένης διαχείρισης δημοκρατήσαμε και αγοράσαμε μηχανήματα 940.000. Ανήκουν στο φορέα, μέλος του οποίου είμαστε κι εμείς, και θα μας δώσει τη δυνατότητα να μειώσουμε τα τέλη. Ο Δήμαρχος Ήλιδας έκλεισε την ομιλία του με χαρακτηριστικές φράσεις που ανοίγουν επί της ουσίας την αυλαία της προεκλογικής περίοδου.
καλώντας τον κόσμο να συγκρίνει τους πριν και τους νυν, έχοντας, όπως είπε, ένα ξεκάθαρο μέτρο σύγκρισης. Μας ενώνουν πολλά. Είδατε τι καταφέραμε. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο και δεν θα μας σταματήσει τίποτα. Είμαστε αυτοί που απαιτούμε λύσεις χωρίς να περιμένουμε να ακολουθήσουμε τις πρωτοβουλίες άλλων. Είμαστε μαζί σε ό,τι είναι προς το συμφέρον του τόπου και των συνδημοτών μας και απέναντι σε ό,τι θέλει να μας θερήσει το μέλλον μας.